Τα καταφέρατε, κύριοι της κυβέρνησης, ακόμα μια φορά. Όχι μόνο ότι εκατοντάδες χιλιάδες, περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι σας γύρισαν την πλάτη, δεν ήρθαν να σας ξαναψηφίσουν στις ευρωεκλογές, αλλά και την επόμενη μέρα, με τη διαστρέβλωση και παρερμηνία του εκλογικού αποτελέσματος, συνεχίζετε τη σκληρή αντεργατική και βαθιά αντιλαϊκή πολιτική σας. Καταφέρατε να συσπυρώσετε την εργατική τάξη και τα συνδικάτα της να ξεσηκωθούν μαζί με τους άλλους εργαζόμενους από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τους μικροεπαγγελματίες με τις ομοσπονδίες τους και να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο έγκλημα που διαπράτεται στη Λάρκο. Ναι, όλοι μαζί συνεχίζουν εδώ και ώρες, εδώ έξω στην πλατεία Συντάγματος, που πλημμυρίζει από εργατόκοσμο και φοιτητές, που με αποφασιστικότητα, θέληση, υψωμένες γροθιές και τις σημαίες των συνδικάτων τους, των φοιτητικών συλλόγων, των συνταξιούχων, των καθηγητών, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας και άλλους, ενώσανε τις φωνές τους με τους εργάτες της Λάρκο, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους και έστειλαν το δικό τους μήνυμα. Να αποσυρθεί η κατάπτυστη τροπολογία που θέλει να κλείσει τη Λάρκο. Η Λάρκο θα μείνει ανοιχτή με τους εργαζόμενους μέσα στο εργοστάσιο. Και φυσικά, την αλληλεγγύη τους έδειξαν και δείχνουν οι εργαζόμενοι σε πολλές περιοχές της χώρας. Από το πρωί διαμαρτυρίες στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης από εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης και των Κιλκής μέχρι το εργατικό κέντρο της Πάτρας και το εργατικό κέντρο Ημαθίας. Ταυτόχρονα όμως αγνοήσατε, περιφρονήσατε ακόμα και τη νέα προσωρινή διαταγή για τη συνέχιση της εργασίας τους που κέρδισαν προχτές οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια. Την αγνοήσατε και με το νέο κακουργηματικό νομοθετικό έκτρωμα, γιατί θέλετε να κλείσετε πάση θυσία τη Λάρκο. Αφού στην τροπολογία σας είναι ολοφάνερο, μεταβιβάζετε στον ειδικό διαχειριστή τη δυνατότητα να περιορίσει ή να διακόψει τελείως τη λειτουργία της εταιρείας, να αναθέσει τη φύλαξη και τη συντήρηση σε ιδιώτες και ακόμα να συντελεί διαχειριστικές πράξεις. Επιχειρείτε έτσι να καθαρίσετε την επιχείρηση από τους εργαζόμενους, να τους στείλετε στην ανεργία και να προχωρήσετε παραπέρα. Και από πάνω μας κοροϊδεύετε ότι είναι για το καλό τους. Ντροπή σας. Το δίκαιο λοιπόν των εργατών της Λάρκο αναγνωρίζεται έμπρακτα από την εργατική τάξη της χώρας και αυτό σας πονάει, όπως και η τόσο μεγάλη αλληλεγγύη. Γιατί γίνεται ολοκάθαρο, μαθαίνετε πλατιά ότι είναι μια βιομηχανία με μεγάλες προοπτικές που έχει ανάγκη η χώρα μας, που μπορεί να δώσει δουλειά σε πολλούς εργαζόμενους και να παράγει ποιοτικές, φτηνές πρώτες ύλες που έχει ανάγκη ο κλάδος του μετάλλου. Ακριβώς αυτά και πολλά περισσότερα επιβεβαιώθηκαν πριν από ένα μήνα στην επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Έρευνα και αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας με αφορμή τις εξελίξεις στη Λάρκο» που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Μεταλλορύχων Ελλάδας σε συνεργασία με επιστημονικούς και συλλογικούς φορείς έρευνας και εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας. Μάλιστα, καταδείχτηκε ότι η εσκεμμένη διαχειόμενη και ευρέως αποδεκτή θεώρηση περί του τουρισμού ως της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Αντίθετα, η επένδυση, όπως έλεγαν και αποδείκνυαν, στη βιομηχανική παραγωγή και στο μεταλλευτικό κλάδο έχει ως και τετραπλάσια προστιθέμενη αξία σε σχέση με αυτή της τουριστικής βιομηχανίας. Τονίστηκε ακόμα ότι ο ρηκτός πλούτος της χώρας είναι μη ανανεώσιμος και αναντικατάστατος. Άρα, η διαχείρισή του οφείλει να είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας και όχι αποτέλεσμα ευκαιριακών οικονομικών συγκυριών. Τόνισαν ότι η πολιτεία οφείλει να καταρτήσει προγράμματα έρευνας για την αποτίμηση του μεταλλευτικού δυναμικού της χώρας και το σχεδιασμό της αξιοποίησης του με κριτήρια που θα ξεφεύγουν από το στενό οικονομικό σχεδιασμό, σχέσεις κόστους-οφέλους, αυτό που μας ανέλυε ο κύριος Πετραλιάς πριν από λίγο για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Μάλιστα, τόνισαν οι επιστήμονες ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θέση της χώρας, το γεωπολιτικό περιβάλλον, η γενικότερη συμβολή του μεταλλευτικού δυναμικού στην εθνική οικονομία, καθώς και τα γενικότερα συμφέροντα του λαού μας. Ανέδειξαν τις αιτίες για την πορεία της μεταλλευτικής έρευνας και παραγωγής στη χώρα μας και κατά συνέπεια την ομοτελειακή πορεία υπονόμευσης της ΛΑΡΚΟ, που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις και ας τα γυρίζουν σήμερα. Μιας πορείας που δεν βασίστηκε στην καθετοποίηση της παραγωγής, αλλά στον πυρήνα τους είχαν και έχουν την ιδιωτικοποίηση κάθε ορυκτού και φυσικού πόρου, καθιστώντας τη χώρα καταναλωτή εισαγόμενων αγαθών και χώρα παραγωγής υπηρεσιών. Όταν υπάρχει ακόμα και κανονισμός που δίνει έμφαση στην έρευνα και αξιοποίηση στρατηγικών και κρίσιμων πρώτων υλών, μεταξύ των οποίων το νικέλιο και το κοβάλτιο που υπάρχουν στους λατερίτες της ΛΑΡΚΟ, καθώς και σπάνιες γαίες εμφανίσεις των οποίων έχουν εντοπιστεί στη χώρα. Στα πλαίσια αυτά, η ΛΑΡΚΟ έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την παραγωγή νικελίου και κοβαλτίου. Το δε κλείσιμό της θα ζημιώσει τη χώρα, την τοπική κοινωνία και τους εργαζόμενους. Θα στηρίξει όμως τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα του κλάδου με σκοπό το εύκολο και γρήγορο κέρδος. Αυτά τα συμφέροντα στηρίζεται και με την κατάπτυστη τροπολογία που ακόμα μια φορά απέτησαν σήμερα χιλιάδες διαδηλωτές στο μαζικό μαχητικό συλλαλητήριο να αποσυρθεί και αποφασιστικά έστειλαν το μήνυμα. Το έγκλημα της ΛΑΡΚΟ δεν θα περάσει και το ΚΚΕ είναι μαζί τους και μπροστά.